Ο Μασαμού και μπαίνει σε λάθος τρένο και βρίσκεται στη Ρώσικη Ήπεθρο. Νομίζει ότι έχει χαθεί, αλλά βλέπει ένα κτίριο που είναι αεροπορική βάση και οι πιλότοι της, οι οποίοι τον είδαν στην τηλεόραση, θέλουν να τον βοηθήσουν. Προς μεγάλη του έκπληξη, ο Μασαμού και ταξιδεύει μέσα σε ένα μαχητικό αεροσκάφος. Στο μεταξύ, ο Τζίνγκα είναι παγιδευμένος σε ένα κλουβί όπου θα αντιμετωπίσει το Ρώσο αντίπαλό του, τον Αγκούμα. Ο Τζίνγκα αποφασίζει να τα δώσει όλα, αλλά σύντομα διαπιστώνει ότι το στάδιο κλουβί τον εμποδίζει να χρησιμοποιήσει την κίνηση της εστρικής επίθεσης. Ο πήγασός του δείχνει να μην μπορεί να σπάσει το ηλεκτρικό φράγμα της οροφής του κλουβιού για να ξεφύγει. Ο πήγασός πέφτει στα κοφτερά νύχια του Ροκόρσο και ο Τζίνγκα φαίνεται να χάνει τον αγώνα. Όμως ανατρέπει τα προγνωστικά χρησιμοποιώντας τη δύναμη της επίθεσης του Ροκόρσο για να δώσει στον πήγασο την ταχύτητα που χρειάζεται ώστε να σπάσει το πλέγμα της οροφής του κλουβιού. Ο πήγασος συντρίβει τον Ροκόρσο πάνω στο πλέγμα του κλουβιού και ο Τζίνγκα νικάει. Ενώ ο Τζίνγκα και οι φίλοι του γιορτάζουν, ο Μασαμού και εκτινάζεται από το αεροσκάφος και το μόνο πράγμα που τον εμποδίζει να πέσει σαν μέτρα στη γη είναι το αλεξίπτωτο του. Ο ζυγός αναχωρεί για το μέτωπο. Στο δεύτερο γύρο του πρώτου ομίλου του παγκοσμίου πρωτοθλήματος Beyblade, η ομάδα Gangan Γαλαξίας κατέκτησε την νίκη και εκτοξεύτηκε στην κορυφή. Το ερώτημα είναι τι γίνεται μετά. Πώς θα απαντήσει η δική μας λοβούσκα. Ας παρακολουθήσουμε το επόμενο μάτς για να το μάθουμε, κυρίες και κύριοι. Α, η οργάνωση μας έστειλε ένα επίγον email. Ο Μασαμού και επικοινώνησε μαζί τους. Τέλεια. Κάνει ψόφο. Λέει ότι βρήκε ένα τρένο για το στάδιο και ότι θα είναι μαζί μας σύντομα. Δεν βαριέσαι. Πόσο σύντομα? Πολύ σωστά. Πότε εννοεί? Δεν ξέρω. Μην κάνεις έτσι, είναι ο Αγκούμα. Συνέλθε! Δεν ήρθε η συντέλεια του κόσμου με μια ήττα? Καλά τα λες. Α? Αυτή η ήττα δεν ήταν σοκ για μένα. Αφού ο Τζίνγκα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ήμουν προετοιμασμένος για την ήττα του Νοαγκούμα όταν τον επέλεξα. Ήσουν το θύμα μου. Ήμουν το θύμα σου. Ακριβώς. Τώρα θα ανατρέψουμε τα δεδομένα και θα πάρουμε δύο αγώνες στη σειρά. Άραγε, ποιος από εσάς θα αντιμετωπίσει τον αντίπαλο στο νέο γύρο? Ελπίζω να είστε όλοι στις θέσεις σας για να δείτε τη συνέχεια. Ωραία. Σε λίγο αρχίζει ο δεύτερος αγώνας, παιδιά. Ο καιρός ήταν πια. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο το Μασαμού και παιδιά. Δεν πειράζει, είμαι έτοιμος να ξεκινήσω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μα αν νικήσει ο Τσουμπάσα θα έχουμε δύο νίκες και θα ανέβουμε στη βαθμολογία. Ας αγωνιστεί ο Τσουμπάσα λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι χάνω τη σειρά μου, για πάντα. Ακόμα και αν χάσει ο Τσουμπάσα, ο Μασαμού και θα έχει γυρίσει μέχρι τότε. Και θα κατέβει εκείνα στον τρίτο αγώνα, σωστά? Άρα εγώ βγαίνω εκτός. Είμαι μέλος της ομάδας. Θέλω να παίξω στο πρωτάθλημα. Σας ηγετεύω. Λοιπόν, τι κάνουμε? Δύσκολη απόφαση. Θέλω να νικήσω. Να νικήσω. Ας πάει ο Γιου. Τι? Η συμμετοχή του Γιου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα θα ωφελήσει όλη την ομάδα. Μεγάλε! Δεν βλέπω την ώρα να τους στείλω όλους διακοπούλες στη Σιβηρία. Ευχαριστώ. Δεν θα σας απογοητεύσω. Στο λόγο μου. Άρα ο δεύτερος μπλέιντερ της ομάδας τους θα είναι ο Γιου. Εντάξει. Ποιος από εσάς θα είναι ο αντίπαλός του? Εγώ. Θα είμαι εγώ. Τι, Αλεξέη. Εγώ παγίδευσα όλο το στάδιο, ειδικά για τον Γιου. Άρα είναι η σειρά μου. Δεν καμαρώνω καθόλου για ό,τι έχω κάνει εδώ μέσα. Αλλά μόνο έτσι θα σωθεί το όνειρό μας. Κατανοείς την κατάσταση, μικρέ. Εσείς φροντίστε για τον έλεγχο του σταδίου. Φυσικά, με πολύ μεγάλη μου χαρά. Άντε, γρήγορα.
έγινε πάλι. Γιατί σταμάτησε? Δεν το πιστεύω. Τι συμβαίνει? Κοίτα εκεί. Πέσαμε σε χιονοστιβάδα. Μεγάλος μπελάς στο χιόνι. Μα τι λέτε. Έχω κάνει μεγάλο ταξίδι. Δεν με σταματάει μια πάλι ο χιονοστιβάδα. Ρίχνω τη σβούρα. Ναι. Εντάξει, κύριε, βάλτε μπρος τώρα. Ναι. Έρχομαι, παιδιά. Μη φοβάστε. Ο αγώνας αρχίζει, κυρίες και κύριοι. Την ομάδα μας στη Λομούσκα εκπροσωπεί ο αρχηγός της, ο Αλεξέη. Να σας τον συστήσω. Είναι ένας αστροναύτης διάνοιας στη διαστημική τεχνολογία. Αληθινή ιδιοφυΐα. Για να δούμε αν θα λύσει την εξίσωση της νίκης. Α, ώστε είναι διάνοια, ε. Κι εμείς έχουμε έναν πανέξυπνο μπλέιντερ. Ποιος είναι? Εντάξει, σας παρουσιάζω τον εκπρόσωπο της Ιαπωνίας. Και ακούεις το όνομα Γιου. Για μένα, λέει. Ο Γιου είναι ο τέταρτος μπλέιντερ της Γκάνγκαν Γαλαξίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι αναπληρωματικός. Μήπως μετά την πρώτη τους νίκη θέλουν να γελιοποιήσουν τους γηπεδούχους? Γιατί με γιουχάρουν? Τον είπα αναπληρωματικό. Γιου, καταλαβαίνεις τώρα πόσο δύσκολο είναι να παίζεις στο παγκόσμιο πρωτάθλημα? Όχι, φίλε, αυτό θα το δούμε. Λοιπόν, είναι έτοιμο το στάδιο για το δεύτερο αγώνα. Εντάξει, παιδάκια, για δείτε αυτό. Σιγά τα αυγά, καλά μας δουλεύουν. Κανονικό μου φαίνεται, παιδιά. Εγώ νόμιζα ότι θα είχαν βρει κάποιο κόλπο, όπως τον αγώνα με τον Τζίγκα. Δεν μ' αρέσει. Ώστε έτσι. Τώρα που το άκουσα αυτό, νιώθω ανακούφιση. Ευχαριστώ. Γιατί? Νομίζω ότι δεν θα απογοητευτείς. Τώρα αρχίζει το γλέντι. Το μπέι του Γιου είναι ο πύρινος ηγός. Και το μπέι του δικού μας Αλεξέη είναι ο διαστημικός λύκος. Διαστημικός λύκος. Ζουμπιζούντα βουλούκου. Ζουμπιζούμπα. Σημαίνει αστρικός λύκος. Λοιπόν, είστε έτοιμοι όλοι? Τρία, δύο, ένα. Ρίξτε τις φούρες. Έφτασα, παιδιά. Από πού να πάω? Είσαι πολύ καλός. Ο λύκος είναι μεικτό, μπέι. Αμυντικό και επιθετικό. Τι σημαίνει διαστημικός λύκος? Ο Αλεξέη είπε ότι χρησιμοποιεί τα μπέι στην ερευνά του, αλλά δεν μου εξήγησε πώς. Υπολόγισα τη σφοδρότητα της επίθεσης και τη δύναμη της αδράνειας μαζί. Και το αποτέλεσμα συμφωνεί με τις μετρήσεις μου. Ποιας επίθεσης? Της επίθεσης του ζυγού. Λες μπούρδες. Ζυγέ, ηχητικό κύμα. Δεν πιάνει το κόλπο. Εμπρός. Τι έγινε, Γιου? Ένα λαθάκι έκανα, χαλαρά, εντάξει. Πάμε πάλι. Ζυγέ, ηχητικό κύμα. Φύγε, εμπρός, λύκε. Ζυγέ. Η άγρια επίθεση του λύκου ευνηδιάζει τον ζυγό. Μήπως ο Γιου είναι νευρικός επειδή συμμετέχει πρώτη φορά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα? Ηρέμησε, Γιου! Βαθιά ανάσα, χαλαρά! Δεν χρειάζομαι συμβουλές, μη με ενοχλείτε! Δεν καταλαβαίνω, μα τι σκαρώνει αυτός ο τύπος? Κουκου, έκπληξη! Μη σπρώχνεστε, όλοι θα πάρετε! Κάτσε! Ουπς, λάθος μέρος! Ο Γιου έχει παραλύσει! Ο αγώνας εξελίσσεται υπέρ του Αλεξέη! Θα υποκύψει ο ζυγός στο λύκο χωρίς να προβάλλει καμία αντίσταση! Τέρμα τα αστεία! Ζυγέ, δείξε τη δύναμή σου! Εντάξει, ειδική κίνηση! Ζυγέ! Έκρηξη φεστίου! Η κίνησή του εξαφανίστηκε! Τι γίνεται εδώ?
Να τι γίνεται, ήρθε η σειρά μου. Α? Να η ειδική μου κίνηση, ο Σπούτνικ. Πάμε καλά. Απίθανο. Μα τι συμβαίνει. Πετάει. Ο Ζουμπιζούντα Βουλούκου πράγματι πετάει στον αέρα. Είναι σαν ένας φτερωτός λύκος. Στην πραγματικότητα δεν πετάει, παιδιά. Απλώς μπορεί και αιωρείται. Μα πώς το κάνει. Αυτή είναι η δύναμη του διαστημικού λύκου. Αυτό είναι. Βρήκα τι συμβαίνει. Α, τι βρήκες δηλαδή. Έχεις τηλεπαθητικές ικανότητες. Ε? Το Μπέι αιωρείται με τη δύναμη του νου, έτσι. Όχι, της επιστήμης. Ποιας επιστήμης. Η ειδική κίνηση του Σιχού είναι απίστευτα δυνατή. Είναι αλήθεια. Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους με αυτή την ειδική κίνηση. Και επειδή είμαι δυνατός. Πάντως τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι βασίζεσαι υπερβολικά σε αυτή την κίνηση και ότι αν δεν τη χρησιμοποιήσεις μία και μόνο φορά, θα ιτηθείς αμέσως. Τι εννοείς. Πως δίχως την ειδική κίνηση, ο ζυγός γίνεται ένα συνηθισμένο Μπέι αντοχής. Άρα δεν αποτελείς απειλή για τον Ζουμπιζούντα Βουλούκου. Αλεξέη, μην υποτιμάς τον ζυγό μου. Τώρα, Λίκε, οριζόντια κίνηση. Αν ένα Μπέι υψηλής αντοχής φερθεί επιπόλαια, θα χάσει πολύτιμη ενέργεια. Ναι, μην το βάζεις κάτω, ζυγέ. Κάτσε ακίνητος επιτέλους. Νομίζω πως χάνεις τον καιρό σου. Ήρθα, φίλοι μου. Είναι... αρχίζει να μου τη δίνει. Όχι, στάσου. Αυτό δεν είναι το στάδιο, ε. Τότε πού πήγαν όλοι. Τα πιτσίρικια της Γκαγκάν Γαλαξίας δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει εκεί πάνω. Λέγε, τι κάνεις. Μασαμού και Καντόγια, τη δουλειά έχεις εδώ. Ναι, χάθηκα πάλι. Ήθες να βρεις πιο μυστικό κρύβει το στάδιο, έτσι δεν είναι. Τι βλακίες είναι αυτές. Δυνατά, ζυγέ. Ο Λύκος αποφεύγει την επίθεση του ζυγού και πάλι. Η επίθεση του ζυγού πέφτει στο κενό χωρίς αποτέλεσμα. Ζυγέ, έκρηξη φεστίου. Δεν είναι δυνατόν. Τι γίνεται εκεί πέρα, παιδιά. Υπάρχει τρόπος να εξουδετερωθούν τα ηχητικά κύματα του πύρινου ζυγού, δημιουργώντας παρεμβολές. Παρεμβολές. Ναι, αλλά εδώ αυτές τις παρεμβολές δεν φαίνεται να τις προκαλεί ο Λύκος. Ποιος θα είναι. Βαρέθηκα πια. Ολοτρέχεις. Πάλεψε. Είναι δυνατόν. Είχα δίκιο. Τι είναι. Έχουμε παρεμβολές. Μα τι θες να πεις. Εμένα μη μου το παίζεις αθώος. Κάποιος εκπέμπει κυματοενέργεια μέσα από το στάδιο και το ξέρεις. Ορίστε. Αχα, ώστε κλέβεις. Ο Αλεξέ είναι μεγάλη διάνοια. Δημιούργησε αυτό εδώ το στάδιο με τεχνολογία που προοριζόταν αρχικά για διαστημικά προγράμματα. Σοβαρολογείς. Υπάρχουν παραβολικές κεραίες έξω. Δεν τις είδες όταν μπήκες. Εννοείς εκείνα τα τεράστια πιάτα εκεί έξω. Μα τι σχέση έχουν με όλα αυτά. Αυτά τα τεράστια πιάτα απελευθερώνουν κυματοενέργεια. Κυματοενέργεια. Τι είναι αυτό πάλι. Η κυματοενέργεια που παράγεται στο στάδιο μπλοκάρει το ηχητικό κύμα του ζυγού. Έτσι ο Λύκος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ως δύναμη απόθεσης. Και με αυτόν τον τρόπο ο Λύκος φαίνεται σαν να αιωρείται. Ντροπή σου! Κι έτσι εσείς είστε σε πλεονεκτική θέση και εμείς σε μειονεκτική. Πολύ σωστά. Ατύχησες! Κομμένες οι ζαβολιές, φίλε! Φύγε από εκεί πέρα! Δεν σου επιτρέπω να εμποδίσεις τα σχέδιά μου. Σταμάτα τώρα! Τώρα, Αλεξέη! Δεν σε ξεγέλασα, αιματόκα. Όλα είναι ακριβώς όπως τα φαντάστηκες. Τότε κάνε κάτι! Πρέπει να κάνω το σωστό. Και τι έγινε, αν εκπέμπει κυματοενέργεια το στάδιο, αφού δεν αλλάζει κάτι! Λάρα! Είναι απλώς ένα στάδιο που εκπέμπει κυματοενέργεια. Οι συνθήκες μάχης είναι ίδιες και για τον Αλεξέη. Οι συνθήκες δεν είναι ίδιες. Λάρα!
Τι? Δεν είναι κάτι αντικανονικό αυτό, πάρτε το χαμπάρι! Τι? Έτσι λες εσύ, Λάρα! Το αγοράκι θα χάσει! Όλοι περιμένουν να κατέβω στον τρίτο αγώνα και θα σας κάνω όλους σκόνη! Ναι! Πάψε, πάψε, πάψε! Βλακίες! Ου, αυτός ο αγώνας δεν έχει πλάκα, τα έχω πάρει τώρα! Ήρεμα, γιου! Ξέρουμε ότι το στάδιο είναι παγιδευμένο ηλεκτρονικά. Πρέπει να βρεις τρόπο να ξεφύγεις, εντάξει? Πώς θα το κάνω αυτό? Και πού θέλεις να ξέρω εγώ? Τζίγκα, μου σπάς τα νεύρα! Ρώτα τη Μαντόκα! Σε πιέζω να νικήσεις. Τι? Είσαι ένας παίχτης διάνοια. Το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Υπάρχουν διάνοιες γύρω μας. Και εσύ τυχαίνει να είσαι διάνοια. Αυτή είναι η αλήθεια. Για να νικήσεις την κίνηση που δημιούργησε, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να προσπαθήσεις. Είμαι παίχτης διάνοια? Ναι, μα δεν αρκεί μόνο αυτό. Θέλει και αγωνιστικότητα. Τζίγκα. Τζίγκα. Κατάλαβες? Τι είναι αγωνιστικότητα? Δεν το πιστεύω. Πολύ δύσκολη η επαφή με τις διάνοιες. Κι όμως κατάλαβα. Μια επιστημονική διάνοια δεν τα βάζει με έναν παίχτη διάνοια, έτσι δεν είναι? Ε, λυπάμαι, η πιθανότητα να νικήσεις, μικρέ, είναι μηδενική. Τα επιστημονικά δεδομένα είναι αδιαμφισβήτητα. Το ξέχασες το πνεύμα των Μπέι. Ε, τι είπες? Τι πράγμα, τι είναι αυτό? Μετριέται η ψυχή σου επιστημονικά. Τα συναισθήματά σου, ο ενθουσιασμός σου. Μα δεν υπάρχει πνεύμα σε ένα Μπέι. Είναι αντιεπιστημονικό. Πάρε χαρτί και μολύβι. Σήμερα θα μάθουμε για το πνεύμα των Μπέι. Ζυγέ! Φύγαμε! Ο ζυγός απογειώνεται και ανεβαίνει ψηλά. Όσο και να ανέβει, είναι ανώφελο. Α! Ζυγέ! Άλλη μια φορά! Ε? Έχω μια ωραία ιδέα. Τι κάνει αυτός? Συνέχισε! Α! Τα κύματα έγιναν να σταθεί! Α, κατάλαβα! Τι? Ο ζυγός προκάλεσε παρεμβολή, γι' αυτό ο λύκος είναι ασταθής! Αλεξέη! Θα τα καταφέρεις, Αλεξέη! Τι συμβαίνει με το λύκο? Αν συνεχιστεί αυτό, ο λύκος θα αποκλειστεί σίγουρα! Αναγκαστική προσγείωση! Εδώ και τώρα! Όταν πάψει να πετάει, γίνεται ένα απλό μπέι ισορροπίας! Ζήγε! Ναι! Η δική κίνηση μπάλσα με διέντευσα! Σπάθη αστραπής! Είναι ο Γιου. Αν και τα έδωσε όλα, η λοβούσκα μας τελικά ιτήθηκε. Αλέξη! Ε, τι καλά, με περιμένατε. Ελάτε, ελάτε, ακούστε με. Η ρώσικη ομάδα έχει παγιδεύσει ηλεκτρονικά το στάδιο, αλλά τους έπιασα. Κατέστρεψα το μηχανισμό μόνος μου. Και τώρα εγώ, ο Μπλέιντερ νούμερο 1, ο Μασαμούχε, θα νικήσω και στο στάδιο. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται, παιδιά? Ε, ο αγώνας τελείωσε. Ε? Με τον Τζίγκα και τον Γιου πήραμε δύο νίκες σε ρί. Τι? Άργησες πολύ, Μασαμούκε. Ε, ώστε κατέβηκες κι εσύ στον αγώνα. Ε, Τζίγκα, αλήθεια πιστεύεις ότι είμαι διάνοια? Ναι, και χαίρομαι που είσαι στην ομάδα, Γιου. Έτσι περνάμε το δεύτερο γύρο και συνεχίζουμε στον τρίτο, ναι. Τζίγκα. Εγώ φταίω για όλα. Χάσαμε γιατί έκανα λάθος στους υπολογισμούς μου. Ναι, δεν... Ο Ναγκούμα λέει ότι δεν φταίσαι εσύ για τίποτα, Αλεξέη. Βάλαμε όλοι τα δυνατά μας για να νικήσουμε. Τώρα όμως τα όνειρά μας γκρεμίστηκαν για πάντα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούστε. Λάβαμε το εξής μήνυμα από το Κέντρο Διαστημικής Εκπαίδευσης. Γράφει, τώρα που χάσατε, επιστρέψτε γρήγορα στο κέντρο. Βρήκαμε χορηγό για το σύστημα του διαστημικού λύκου. Είμαστε αστροναύτες!
Προσιλωθήκαμε τόσο πολύ στο στόχο μας και σας αδικήσαμε πολύ όλους. Σας ζητάμε συγγνώμη. Δεν πειράζει. Σας ανάγκασε ο Άντων να το κάνετε, έτσι δεν είναι? Ε, γι' αυτό έχει ενδιαφέρον. Α, αυτό που λες είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σου. Ο Άντων απολύθηκε για την απαράδεκτη στάση του. Ανά ακόμα εύχεται σε όλους καλή τύχη. Ναι, ευχαριστώ. Ωραίος τύπος. Καλή επιτυχία και σε εσάς, παιδιά. Επίσης, ευχαριστώ. Γεια χαρά. Να προσέχετε. Ε, περιμένετε. Τρέχα, μασαμούκες.